Επιστροφή για να δούμε την υπόλοιπη επικαιρότητα. Ανοίγουμε μία παρένθεση στο πολιτιστικό ρεπορτάζ και έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον η εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί αυτή την Κυριακή στις 11 το πρωί στο Δημοτικό Θέατρο της Λαμίας και έχει να κάνει με την παρουσίαση των πρακτικών του 5ου Συνεδρίου Φθιωτικής Ιστορίας. Θα καλησπερίσω στο σημείο αυτό τον κύριο Μακρύ, γνωστός για την πολυσχηδή δράση του, κυριότερα στον χώρο του πολιτισμού. Καλησπέρα κύριε Μακρύ, σας ευχαριστώ για την παρουσία σας. Καλησπέρα σας. Να είστε καλά. Και εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Εγώ που ανταποκριθήκατε, να θυμίσω λίγο σας παρακαλώ, τα πρακτικά αναφέρονται σε ποια χρονιά και τι ακριβώς είναι, για να βάλουμε λίγο στο κλίμα τους τηλεθεατές και να το προδιαφημίσουμε. Επιτρέψτε μου για την Κυριακή, 11 το πρωί, στο Δημοτικό Θέατρο. Σας ακούω, κύριε Μακρύ. Τα πρακτικά αυτά αναφέρονται στο συνέδριο που έγινε το 2010 στη Λαμία. Είναι και το βιβλίο των πρακτικών, το έτσι. Το βιβλίο των πρακτικών. Ωραία. Στην ουσία, τι είναι ένα συνέδριο? Είναι ένα βήμα ελεύθερης επιστημονικής έκφρασης, όπου οι επιστήμονες, οι ερευνητές ανακοινώνουν τα αποτελέσματα των ερευνών τους. Και φυσικά εδώ το θέμα είναι η τοπική ιστορία, η φθιωτική ιστορία. Έτσι ακριβώς. Και μετά συγκεντρώνονται όλα αυτά, καταγράφονται και εκδίδεται ένας τόμος για να... Ο οποίος είναι πολύ προσεγμένος, πρέπει να πω έτσι, μια ματιά που έριξα, κύριε Μακρύ, προσεγμένος, στοιχισμένος σωστά, με όλη την ιστορία να είναι καταγεγραμμένη, έτσι, και ό,τι παρουσίαση έγινε, σωστά? Βεβαίως, και εδώ θέλω να πω ότι πάντοτε όλοι οι τόμοι είναι προσεγμένοι και δεν εξαρτάται σωστά από ένα άτομο αυτό. Σωστά. Είναι και το τυπογραφείο και οι εισηγητές, πολλοί εισηγητές πηγαίνουν εκεί δίπλα στις κοπέλες που κάνουν τη σελιδοποίηση κλπ. Και τελικά βγαίνει ένα καλό αποτέλεσμα. Για πείτε μου λοιπόν, θυμίστε μας έτσι το γενικό περίγραμμα, κύριε Μακρύ. Ακούει τώρα κάποιος συνέδριο φθιωτικής ιστορίας. Ποια ήταν τα κύρια σημεία που είχαν τονιστεί και βεβαίως καταγράφονται στο βιβλίο, θα τα πούμε και την Κυριακή, θα είμαστε και εμείς εκεί, αλλά να ξέρει και ο κόσμος τι θα ακούσει την Κυριακή. Θα μου επιτρέψετε να πάω λίγο πίσω από την αρχή. Όπου θέλετε εσείς. Ναι. Καταρχήν, όταν ξεκινήσαμε και εμείς, γιατί το θέμα αυτό το άρχισε το Πνευματικό Κέντρο Σταυρού, που είναι το Πνευματικό Κέντρο ενός χωριού. Δεν σας κρύβω ότι μεταξύ μας λέγαμε, πού πάμε εμείς οι χωριάτες ξυπόλοιτοι στα αγκάθια, γιατί είναι πολύ δύσκολο θέμα. Εν πάση περιπτώσει ξεκινήσαμε, μας βοήθησαν πάρα πολύ και επιστήμονες φτασμένοι και με πείρα γύρω από τα θέματα αυτά και σιγά σιγά φτάσαμε σε ένα πολύ καλό επίπεδο. Όλα τα θέματα όλων των συνεδρίων αντλούνται από την τοπική ιστορία, την ιστορία της φθιότητας. Και σας ομολογώ, ενώ στην αρχή λέγαμε θα κάνουμε ένα, δύο, τρία, πόσα, θα τελειώσουν τα θέματα. Πάντα βρίσκονται καινούρια. Αστήρευτο, έτσι. Αστήρευτο το αντικείμενο αυτό. Και βέβαια, για να παρουσιαστούν τα θέματα του τόμου αυτού, η Οργανωτική Επιτροπή αυτής της εκδήλωσης ανέθεσε σε δύο καταξιωμένους επιστήμονες της περιοχής μας, γνωστούς σε όλους και σε εσάς πιστεύω, την κυρία Μαρία Φωτεινή Παπακωνσταντίνου, προϊσταμένη της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας κλπ. Και η οποία έχει μεγάλη πείρα, μεγάλη συμβολή και στα συνέδρια και η ίδια προσωπικά με εισηγήσεις, αλλά και παροτρύνοντας και τις άλλες αρχαιολόγους να συμμετέχουν. Και αυτή ανέλαβε να παρουσιάσει τις εισηγήσεις αρχαιολογικού ενδιαφέροντος που περιλαμβάνονται εδώ πέρα. Και μετά και ο κύριος Νάτσιος Δημήτριος, γνωστός και αυτός, από τα Γενικά Αρχεία του Κράτους, Αρχεία Νομού Φθιότητας, εκείνος θα παρουσιάσει τα ιστορικού, λαογραφικού κλπ. Ενδιαφέροντος θέματα. Κάθισαν και μελέτησαν, γιατί δεν βγάζεις έτσι εύκολα ένα συμπέρασμα από 600 σελίδες που έχει ο τόμος
για να τον ανακοινώσεις και μάλιστα τόσο σύντομα. Είναι συγκλονιστικό πραγματικά, γιατί δεν είναι εύκολη δουλειά. Κάποιος θα το δει το βιβλίο ή τα πρακτικά και θα πει εντάξει, δεν έγινε και τίποτα. Χρειάζεται πραγματικά πολλή δουλειά, κύριε Μακρύ. Προσεγμένη, θέλει μελέτη, είναι αλήθεια όλα αυτά. Για να το συμπυκνώσουμε λοιπόν, γιατί θα τα πούμε ξαναλέω την Κυριακή, το μήνυμα που βγαίνει από, και από αυτό το βιβλίο, το συνέδριο θεωτικής ιστορίας, τα πρακτικά αλλά και συνολικότερα ότι παραμένουν ζωντανοί οι δεσμοί με τον πολιτισμό συνολικότερα και με την αρχαιολογία και οτιδήποτε, κύριε Μακρύ. Ασφαλώς παραμένουν ισχυροί οι δεσμοί και το παρήγορο σημείο είναι ότι ενώ αρχικά δήλωναν συμμετοχή στα συνέδρια οι φτασμένοι, θα έλεγα έτσι, οι επιστήμονες που ξέραμε, οι παλιές καραβάνες τις λέγαμε εμείς, στα τελευταία συνέδρια δηλώνουν συμμετοχή διαρκώς νέοι άνθρωποι, επιστήμονες και φοιτητές ακόμη. Και να πω κάτι, γιατί μπορεί να πει κανείς επιτέλους τι είναι αυτό το βήμα ελεύθερης έκφρασης που είπαμε. Είναι σαν πασαρέλα που περνάνε κάποιοι και ανακοινώνουν τις εργασίες τους. Είναι κάτι πολύ ουσιαστικότερο, γιατί όσα περιλαμβάνονται στα πρακτικά και αυτά τα πρακτικά πάνε στις βιβλιοθήκες αρχικά και εκεί τα βρίσκουν οι ερευνητές, αλλά αναρτώνται και στις ιστοσελίδες του Δήμου Λαμιαίων, της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης εδώ στη Λαμία και σε όλα τα πανεπιστήμια σχεδόν, σε όσα γνωρίζουμε, και εκεί έχουν πρόσβαση και οι φοιτητές. Και στις εργασίες που κάνουν οι φοιτητές, τις μεταπτυχιακές, τις διδακτορικές, βλέπετε ότι στη βιβλιογραφία αναφέρουν και τους τόμους των πρακτικών της θεωτικής ιστορίας. Μάλιστα. Κύριε Μακρύ, σας ευχαριστώ για την παρουσία σας στο κεντρικό μας δελτίο. Κυριακή λοιπόν, παρακαλώ. Ναι. Ναι. Να συμπληρώσω μόνο ένα στοιχείο ακόμη. Ναι. Τώρα τελευταία το Υπουργείο Παιδείας επικρατεί η τάση και συστήνεται, δεν ξέρω τώρα με εγκυκλίους με τι, να διδάσκεται στα σχολεία, θα το έχετε ακούσει και εσείς πιστεύω εδώ που είστε, η τοπική ιστορία. Σωστά. Αυτό βοηθάει λοιπόν και τους εκπαιδευτικούς και φυσικά και τους μαθητές. Εδώ θα μπορούσε να πει κανείς ότι θα ήταν χρήσιμο, επειδή έχουμε πέμπτος τόμος. 2.620 σελίδες έχουν οι 5 τόμοι που βγήκαν από τα πρακτικά εδώ στη Λαμία. Θα μπορούσε μία επιτροπή επιστημονική αυτά λίγο να τα ταξινομήσει για να βρίσκουν ευκολότερα οι εκπαιδευτικοί. Δεν είναι εύκολο ο εκπαιδευτικός να κολυμπήσει στη θάλασσα, στον ωκεανό θα έλεγα, αυτών των πληροφοριών. Και τότε θα ήταν ακόμη πιο χρήσιμο έργο, αλλά φυσικά αυτό δεν είναι θέμα ενός συνεδρίου. Είναι καλή σας η πρόταση όμως, κύριε Μακρύ, αυτό νομίζω έχει σημασία. Σας ευχαριστώ, θα τα πούμε την Κυριακή το πρωί. Καλό βράδυ, κύριε Μακρύ. Να είστε καλά, να είστε καλά για την παρουσίαση και τον πρόλογο ουσιαστικά σε αυτή την εκδήλωση που θα γίνει την Κυριακή.